Έχει δοθεί εκκίνηση με ανόρθωση χάρη Σελίνα. Μένει πίσω. Χάνει αρκετό έδαφος για την πρωτοπορία. Προσπαθεί στην αρχή ο Πακιντής. Και μάλλον θα οδηγήσει την υποδρομία. Τώρα έρχεται ο Σερ Σότος να τοποθετηθεί αυτό στην δεύτερη θέση με τον Κλέαρχο. Την Διοξύπη, πιο πίσω η Ήρα βελτιώνει η θέση. Ακόμη πιο έξω ο Κλέαρχος. Έμεινα πίσω ο Μοχίτο και ο Μάικ. Ο Πακιντής είναι μπροστά με τον Σερ Σότο να είναι κοντά του στο 1-20 τώρα. Τρία μήκη πιο πίσω έμεινε ο Κλέαρχος, η Διοξύπη. Ακόμη πιο έξω θέλει να βελτιώσει θέση τώρα η Ήρα. Ο Μοχίτο βελτίωσε θέση εσωτερικά καθώς κέρδισε διαδρόμους. Με τον Πακιντή να είναι μπροστά. Ένα μήκος από τον Σεσότο. Μοχίτο στο βηματισμό του περνά τρίτος. Με την Ήρα να είναι σχεδόν δίπλα του στο μισό μήκος. Καθώς κοντά στο 900, πάντα προς το Πακιντή. Σεσότο ακολουθεί αυτόν τον ρυθμό. Και είναι δύο μήκοι. Πιο πίσω είναι ο Μοχίτο και η Ήρα που θέλουν μαζί να κάνουν την επίθεση. Κλέαρχος πιο έξω και ο Μάικ βελτιώνει θέση. 600. Πακιντής είναι δύο μήκοι μπροστά τώρα από τον Σερ Σότο. Πιο πίσω είναι ο Μοχίτο και η Ήρα. Η Ήρα και ο Μοχίτο μαζί. Πιο πίσω είναι και ο Μάικ, ο Κλέαρχος, ο Κωνσταντίνος. 500. Πακιντής. Εξακολουθεί και έχει πλεονέκτημα. Πιέζει ο Σερ Σότο. Η Ήρα φαίνεται με δυνάμεις. Ετοιμάζεται να πλησιάσει τον Σερ Σότο και μαζί να κάνουν την επίθεση στον Πακιντή. Η Ήρα φαίνεται δυνατή. Η Ήρα περνά στην πρωτοπορία. Πιο πίσω είναι ο Σερ Σότος, ο Μοχίτο και ο Μάικ με την Ήρα μπροστά. Ο Σερ Σότος θέλει να την καταδιώξει. Ο Μάικ είναι στην εξωτερική. Η Ήρα έχει στο πλεονέκτημα των 2-3 μήκων από τον Σερ Σότο και τον Μάικ. Πιο πίσω ο Σερ Κωνσταντίνος. Η Ήρα μπροστά. Τρία μήκη. Η Ήρα με τον Σερ Σότο και τον Μάικ και τον Σερ Κωνσταντίνο. Η Ήρα χατρίκ για τον Γιώργο Σαυρινίδη. Πιο πίσω ο Σερ Σότος. Ακόμη πιο πίσω ο Μάικ και ο Σερ Κωνσταντίνος. Ήρα λοιπόν θα κέρδισε καθαρά και θα δώσει τρίτη συνεχόμενη νίκη για τον Γιώργο Σταυρινίδη, πρόσωπο της συνάντησης.